Πάμε τώρα σε κάποιες πράξεις αλληλεγγύης, σε κάποιες πράξεις ανθρωπιάς, δεκάδες και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Καθημερινά επικοινωνούμε και μεταφέρουμε αυτές τις ειδήσεις, προκειμένου και εμείς, όποιος μπορεί, να βοηθήσει τοπικές κοινωνίες που έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους και διοργανώνουν και απευθύνουν ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα μέσα από την διοργάνωση δράσεων, συλλογή τροφίμων με κατεύθυνση στην Ουκρανία. Μία από αυτές τις δράσεις θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Φεστού, συγκεκριμένα στις Μοίρες, από τις 18 έως τις 24 Μαρτίου, στο πολύκεντρο του Δήμου Φεστού, στην περιοχή των Μοιρών. Πρωτοβουλία μεταξύ άλλων και του τοπικού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις Μοίρες. Πάμε στον κύριο Αντώνη Αλεξανδράκη. Κύριε Αλεξανδράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς όλους και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ στο πρακτικό σκέλος. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Αυτό που κάνετε είναι μια πολύ σωστή ενέργεια. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια συνεργασία με τις δημοτικές αρχές εδώ του τοπικού Δήμου και βέβαια είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις συλλογικότητες, σε συλλόγους, σε σωματεία, αλλά και σε απλούς ιδιώτες, οι οποίοι θα θελήσουν να βοηθήσουν σε αυτή την ενέργεια. Μάλιστα. Δέχεστε λοιπόν τρόφιμα μακράς διαρκείας, σωστά? Είναι μια οδηγία από τα κεντρικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα τρόφιμα αυτά όλα και η βοήθεια κατευθύνεται προς τα κεντρικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από εκεί, με πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κανονίζει, κινείται προς τις περιοχές όπου οι κάτοικοι έχουν αυτή την ανάγκη. Μάλιστα. Τα τρόφιμα τα οποία θα πάρουμε είναι μακράς διαρκείας και κυρίως κονσέρβες τροφίμων, γάλακτος, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι... Φρυγανιές, μπισκότα, γαλέτες, συμπυκνωμένο γάλα σε μεταλλική συσκευασία, αναφέρω χαρακτηριστικά. Ναι. Όλα αυτά θα μπορούν να διαχειριστούν σε βάθος χρόνου. Πάντως είναι έτσι άμεση η δράση που έχει αναλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα κατατόπους παραδείγματα. Βέβαια, πανελλαδικά. Και φαίνεται ότι δεν σταματάει, δηλαδή σε λίγες μέρες θα είναι ένας μήνας από την έναρξη του πολέμου και ήδη από την πρώτη μέρα που οι άνθρωποι ξεκίνησαν να διαπιστώνουν ότι θα υπάρξει ανάγκη, έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Ναι. Κοιτάξτε, ο Ερυθρός Σταυρός είναι μια οργάνωση η οποία έχει εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Και λέω το δυστυχώς, διότι θα έπρεπε ποτέ να ευχόμαστε να χρειαστεί αυτή η βοήθεια πουθενά, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει κάπου και πάντα αυτή η βοήθεια χρειάζεται. Λοιπόν, να επαναλάβω, ολοκληρώστε κύριε Αλεξανδράκη, σας διέκοψα. Το θετικό? Ναι, το θετικό είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία σε όλων των φορέων εδώ στην περιοχή μας και αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο θετικό που υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Η συνεργασία. Η απόλυτη συνεργασία ώστε να μπορούμε να κάνουμε πράγματα έτσι, πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα τα έκανε ο καθένας μόνος. Να επαναλάβω, από τις 18 έως και τις 24 Μαρτίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις... Πρωί και απόγευμα, 11 με 1 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα το δίωρο, στο πολύκεντρο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες. Όποιος θέλει λοιπόν, ακόμα και κάτοικοι και δημότες εκτός Δήμου Φεστού, να πάρουμε μία τσάντα στο χέρι και να κατευθυνθούμε και να δώσουμε αυτή την τσάντα στους ανθρώπους εκεί που έχουν ξεκινήσει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κύριε Αλεξανδράκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Υποχρέωσή μας να είστε καλά.